Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Κύριε Βαλινάκη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μελιγκόνη, καλημέρα κύριε Τραπεζιώτη, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή σας ημέρα. Πάμε να ανοίξουμε λίγο το φάκελο ελληνοτουρκικά. Άκουγα και χθες ένα podcast που είχατε και έχουμε καταγράψει με τον Γιώργο Τραπεζιώτη εδώ και τις προηγούμενες ημέρες τα καμπανάκια τα οποία από καιρού εις καιρών χτυπάτε για τα ελληνοτουρκικά σε σχέση με το πόσο έτοιμος για όλα είναι ο Ερντογάν. Θέλετε λίγο να ξεκινήσουμε με μια αξιολόγηση της κατάστασης. Πώς αξιολογείτε εσείς την επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας? Θεωρώ ότι αυτά που η Τουρκία λέει καθημερινά, μας βομβαρδίζει καθημερινά, οι απειλές με τις οποίες μας βομβαρδίζει καθημερινά, έχει αποδείξει μέχρι σήμερα ότι ό,τι λέει το κάνει. Mm-hmm. Βεβαίως όχι πάντα με τον ίδιο τρόπο ή πλήρως στην πραγματικότητα. Όμως αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτές οι απειλές πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Ναι. Και όταν λέμε σοβαρά υπόψη, σημαίνει ότι πρέπει αντίστοιχα να αναπροσαρμοστεί η δική μας στρατηγική ή όποια δική μας στρατηγική, γιατί δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι υπάρχει μια σαφή στρατηγική, προκειμένου να αντιμετωπιστεί. Άρα, επειδή στη στρατηγική πάντα ξεκινάμε για την προετοιμασία του χειρότερου δυνατού συμβάντος, το χειρότερο δυνατό σενάριο μελετάμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, όχι το καλύτερο, εννοείται το καλύτερο είναι πάντα εύκολο να αντιμετωπιστεί. Ναι. Άρα το χειρότερο λοιπόν σενάριο είναι ότι η Τουρκία εννοεί αυτά που λέει και άρα ότι κάποια στιγμή θα κάνει πράξη τουλάχιστον κάποια από αυτά που λέει. Mm-hmm. Με ποιο τρόπο, σε ποιο σημείο χρονικό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς, όμως ετοιμάζεσαι για το χειρότερο σενάριο. Το χειρότερο σενάριο είναι ένα θερμό επεισόδιο, μπορεί να σκεφτεί κάποιος, κύριε Βαλινάκη. Αυτό εννοείται? Εγώ δεν στέκομαι στο θερμό επεισόδιο. Mm-hmm. Κανείς δεν μογγιάται ότι θα είναι μόνο ένα επεισόδιο, δηλαδή ότι χρονικά θα είναι περιορισμένο. Όποιος γνωρίζει από διεθνείς σχέσεις και ειδικά τα τελευταία χρόνια, καταλαβαίνει ότι η κλιμάκωση είναι, αν θέλετε, μέσα στη λογική μια σύγκρουση. Μπορεί να είναι λοιπόν ένα ατύχημα το οποίο θα περιοριστεί αμέσως. Μπορεί όμως να είναι και ένα επεισόδιο μεγαλύτερο και μπορεί και να εξελιχθεί σε πλήρη σύγκρουση μεταξύ των δύο κρατών. Δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο και λογικά ένας στρατηγικός σχεδιαστής καθόλου δεν πρέπει αυτό να το θεωρεί ότι πρέπει να το βγάλει από το σχεδιασμό του, ίσα ίσα. Mm. Άρα εν πωλής διαφωνείτε με αυτούς που λένε ότι ο Ερντογάν τα λέει όλα αυτά γιατί μπροστά του έχει εκλογές, άρα θα πρέπει να έχει ένα σκληρό λόγο, να υιοθετεί μια σκληρή ρητορική απέναντι στη χώρα μας προκειμένου να έλξει περισσότερους ψήφους από το σκληρό ακροατήριο τέλος πάντων στην Τουρκία? Η παράμετρος η προεκλογική είναι ασφαλώς σημαντική, είναι μία όμως από τις παραμέτρους του προβλήματος. Mm-hmm. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι έχουμε απέναντί μας μία χώρα η οποία συνεχώς δυναμώνει και μάλιστα ειδικά στο στρατιωτικό τομέα. Έχουμε μείνει πίσω εμείς ως χώρα για αρκετά χρόνια, mm-hmm. Δεν θέλω να πω δεκαετίες, γιατί αυτό αφορά βέβαια την πολεμική βιομηχανία, αλλά όχι τους εξοπλισμούς. Εν πάση περιπτώσει έχουμε μείνει πολύ πίσω, mm-hmm. και δεν είναι εύκολο αυτό το χαμένο έδαφος να το αναπληρώσουμε, ούτε και είναι εύκολο για μια δημοκρατική χώρα να αποφασίζει φαραωνικούς εξοπλισμούς, mm-hmm. προκειμένου να αντεπεξέλθει στην, αν θέλετε, στην ανάγκη διατήρησης μιας ισορροπίας με την Τουρκία. Άρα θέλει να βάλουμε κάτω το μυαλό μας ως χώρα, εδώ και πολλά χρόνια καλό, αν θέλετε, προσκαλώ τους αναλυτές στο να σκεφτούμε δημιουργικά, έξυπνα και όχι απλά με τις εύκολες λύσεις μπορούμε, δεν μπορούμε, mm-hmm. πώς και τι ακριβώς θα κάνουμε, ναι. για να μειωθεί η απειλή από την Τουρκία, πώς θα αξιοποιήσουμε τους εξοπλισμούς αλλά και τις συμμαχίες τις λεγόμενες για να αποτρέψουμε την Τουρκία και πώς αν αποτύχει η αποτροπή, γιατί είναι πολύ πιθανό να αποτύχει η αποτροπή, μέχρι σήμερα δεν έχουμε αποτρέψει την Τουρκία από οτιδήποτε, ναι. όταν λοιπόν αποτύχει η αποτροπή έρχεται η σειρά της άμυνας. Άρα δεν κάνουμε μόνο εξοπλισμούς για αποτροπή, κάνουμε και εξοπλισμούς για άμυνα και κυρίως ως λαός και ως πολιτική ηγεσία πρέπει να αποφασίσει κάποια στιγμή η πολιτική ηγεσία και ο λαός να στηρίξει την μεγάλη απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί. Διότι έρχεται μια στιγμή και πιστεύω ότι η στιγμή αυτή είναι αρκετά κοντά μας στον επόμενο χρόνο όπου θα κληθεί η πολιτική ηγεσία να αποφασίσει αν θα απαντήσει στρατιωτικά
η δυναμικά, αν θέλετε, γιατί υπάρχουν και οι υβριδικές καταστάσεις στην τουρκική προκλητικότητα ή όχι. Γιατί, ξέρετε, με ανησυχεί προσωπικά το ότι η Τουρκία, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, έχει προεξοφλήσει ότι ό,τι και να τις κάνουμε, συγγνώμη, ό,τι και να μας κάνει, εμείς πρόκειται να κάνουμε τα γνωστά. Δηλαδή, να τρέχουμε στην Ευρώπη να διαμαρτυρηθούμε, να πάρουμε κάποιες αμφίσιμες δηλώσεις καταδικαστικές των δυτικών, να λέμε λόγια τα οποία δεν συνοδεύονται από πράξεις και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί προσωπικά έτσι διαβάζω την Τουρκία και πιστεύω, δεν πέφτω έξω, ότι έχει προεξοφλήσει ότι εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα, ό,τι και αν μας κάνει. Και φαντάζομαι, κύριε Βαλινάκη, το γεγονός ότι από τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος στη γείτονα προκύπτει ότι του βγαίνει του Ερντογάν η εθνικιστική και επιθετική ρητορική σε βάρος της χώρας μας, είναι ένα ακόμη στοιχείο που θα τον ενθάρρυνε να προχωρήσει ακόμη και να κλιμακώσει τους όποιους σχεδιασμούς του. Του βγαίνει πράγματι, όπως λέτε. Υπάρχει ένα, αν θέλετε, θα έλεγα απίθανο, απίστευτο, αδιανόητο αφήγημα το οποίο κινείται στη γειτονική χώρα περί της ελληνικής επιθετικότητας, μεγάλης ιδέας, επιστροφής στις παλαιότερες εποχές και ότι η Ελλάδα είναι το πιόνι των δυτικών στην προσπάθεια να απειληθεί η Τουρκία. Αυτό το αφήγημα λοιπόν που κάθε μέρα επαναλαμβάνεται σε όλους τους τόνους και σε όλα τα φόρα από την Τουρκία, προφανώς αφήνει σημάδια. Και τα σημάδια τα βλέπουμε και στις τουρκικές αναλύσεις κοινής γνώμης, τα βλέπουμε και αντίστροφα στην ελληνική, διότι είδαμε μια σημειομέτρηση χτες όπου τα 2/3 των Ελλήνων και των Ελληνίδων απαντούν ότι ανησυχούν για τα ελληνοτουρκικά. Και θεωρώ ότι έχουν δίκιο που ανησυχούν. Άρα λοιπόν του βγαίνουν όλα αυτά του Ερντογάν, κερδίζει εκλογικά, αλλά πάνω απ' όλα ο Ερντογάν έχει ένα όραμα για τη χώρα του, το οποίο μπορεί κάποιοι να το περιγελούσαν πριν από μερικά χρόνια. Όμως τη χώρα του την έχει κάνει πιο ισχυρή, την έχει κάνει ένα διεθνή παίκτη, δεν είναι καθόλου απομονωμένος όπως θέλουν να πιστεύουν πολλοί στην Ελλάδα. Έχει λοιπόν ένα σχέδιο και βαδίζει βάση σχεδίου και κερδίζει συνεχώς. Είχε καταφέρει να έχει 3-4 χώρες δορυφόρους του σήμερα, τη Λιβύη, το Αζερμπαϊτζάν και ένα κομμάτι της Συρίας να είναι κατηλημένο, ένα κομμάτι του Ιράκ να είναι κατηλημένο και τους δυτικούς, παρά τα όσα κάνει υπέρ της Ρωσίας, να μην τολμούν να του επιφέρουν, αν θέλετε, αποφασιστικά πλήγματα στην πολιτική του. Συνομιλούμε, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών. Κύριε Βαλινάκη, είπατε νωρίτερα ότι μείναμε πίσω. Αναρωτιέμαι τώρα και συνδυαστικά με το άλλο στοιχείο της κουβέντας που βάλετε, το στοιχείο της έκπληξης που λείπει από την ελληνική πλευρά απέναντι στους Τούρκους, οι οποίοι ήδη διαβάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε και θεωρούν ότι έτσι θα αντιδράσουμε οτιδήποτε και αν συμβεί. Διπλωματικά έχουμε μείνει πίσω. Βεβαίως και έχουμε μείνει πίσω, φοβάμαι. Πρώτον, δεν αξιοποιούμε το μεγάλο μας πλεονέκτημα που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν βλέπω να υπάρχει κινητικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιοριζόμαστε στο να προσπαθούμε κάθε φορά το πιο δύσκολο, που είναι να πείσουμε να ληφθεί μια απόφαση όπου χρειάζονται 27 ναι, και τα 27 ναι δεν είναι εύκολα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη συμμετοχή μας. Δεν το κάνουμε. Διμερώς έχουμε υπογράψει συμφωνίες τις οποίες δεν βλέπω να τις ενεργοποιούμε. Για παράδειγμα, μια μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης που χωρίς αμφιβολία ήταν η υπογραφή της συμφωνίας με τη Γαλλία, η στρατηγική συνεργασία με τη Γαλλία. Είχα πει παλαιότερα ότι είναι σαν να αγοράζεις ως οδηγός αγώνων μια καταπληκτική Φεράρι και εσύ την έχεις στο υπόγειο και τη γυαλίζεις. Αυτή λοιπόν τη συμφωνία πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Που σημαίνει ότι διαβουλευόμαστε με την Γαλλία συνεχώς σε όλα τα επίπεδα. Δεν το βλέπω, αλλά βάσει σχεδίου. Δεν πηγαίνουμε να λέμε γενικά ας έρθουμε εδώ να αναλύσουμε την κατάσταση, τι βλέπεις, τι βλέπω. Έχουμε ένα σχέδιο και το σχέδιο προβλέπει σενάρια βάσει των οποίων θα δεχτούμε επίθεση, απειλή, υβριδική ή άλλη από την Τουρκία και σε αυτά τα σενάρια πρέπει να είμαστε έτοιμοι από πριν, έχοντας συναποφασίσει με την Γαλλία και άλλους στρατηγικούς συμμάχους, τι θα κάνουν για να μας βοηθήσουν σε ένα επίπεδο αποτρεπτικά, ήδη δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το Charles de Gaulle να έρθει στο Αιγαίο και όχι να κινηθεί. Πρακτικά δηλαδή να μας πούν σε ποιο επίπεδο θα είναι η βοήθεια και όχι θεωρητικά θα έρθουμε να έρθουμε να σας βοηθήσουμε, παιδιά, επειδή είμαστε σύμμαχοι. Και να το δείξουν. Όταν βλέπετε ότι δεν προσγειώνονται στρατιωτικά
αεροσκάφη Γαλλίας και άλλων συμμάχων. Ή πολεμικά σκάφη να επισκέπτονται λιμάνια στα Δωδεκάνησα, για παράδειγμα. Περιμένετε ότι στη δύσκολη στιγμή θα κάνουν κάτι παραπάνω? Είναι προφανές λοιπόν, όποιος διαβάζει χωρίς, αν θέλετε, προκαταλήψεις τα γεγονότα και διαβάζει και μέσα από τις γραμμές, ότι αυτή η βούληση, σε εισαγωγικά, των συμμάχων να μας βοηθήσουν στη δύσκολη στιγμή είναι, αν θέλετε, θεωρητική. Πρέπει λοιπόν να γίνει πρακτική και με κινήσεις αποτροπής που έχουμε ανάγκη από τώρα και με κινήσεις οι οποίες βάσει σχεδίου θα αναπτυχθούν αν παρελπίδα δεχτούμε επίθεση υβριδική ή άλλη, επαναλαμβάνω. Αυτά λοιπόν δουλεύονται. Δεν έρχονται από το Θεό, δεν έρχονται από την Καμινάδα και σε αυτό το τομέα δεν βλέπω να γίνεται. Χάνουμε δε πολλούς συμμάχους, τους οποίους πριν από ένα ή ενάμιση χρόνο πανηγυρίζαμε ότι έχουμε. Βλέπω το Ισραήλ να λιθορίζει προς την Τουρκία, σαφέστατα τον τελευταίο καιρό, και κάτι ετοιμάζεται εκεί. Δεν είμαι βέβαιος, αλλά υποψιάζομαι ότι υπάρχει μια υπόγεια κινητικότητα πολύ επικίνδυνη στο θέμα των αγωγών που θέλει η Τουρκία να στήσει στην περιοχή. Η Αίγυπτος δεν έχει προχωρήσει στην ολοκλήρωση της συμφωνίας, άρα είναι προφανές για μένα ότι μας στέλνει το μήνυμα ότι αυτό το κομμάτι θέλει να το χαρίσει στην Τουρκία, η οποία σημειωτέων της δίνει και μεγαλύτερη έκταση από ό,τι δίνουμε εμείς, οπότε είναι και λογικό, αν θέλετε, σε εισαγωγικά. Και βλέπουμε τα Εμιράτα εντελώς απόντα από οτιδήποτε έχει σχέση με την Ελλάδα, ενώ έχουμε υπογράψει και εκεί στρατηγική συμμαχία. Βλέπουμε πολλές από τις χώρες του κόλπου να αποκαθιστούν τις σχέσεις τους με την Τουρκία και σε οικονομικό επίπεδο να τη βοηθούν. Και βλέπουμε επίσης στα νότια από εμάς, τη Λιβύη να εξελίσσεται σε ένα, αν θέλει, σε μια δεύτερη Τουρκία. Κύριε Βαλινάκη, συμφωνία για Κιντζή, για αυτά τα μη επανδρομένα αεροχήματα. Κύριε Βαλινάκη, στην αρχή της συζήτησής μας, επειδή τώρα βάλατε πολλά θέματα, είπατε, δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει στρατηγική στα ελληνοτουρκικά από ελληνικής πλευράς. Εκτός από αυτά που μας είπατε μέχρι τώρα, δηλαδή ότι η Ελλάδα πρέπει να δουλέψει τις συμμαχίες της και ότι δεν φτάνει ένα τσάι και συμπάθεια με τη Γαλλία ή η αγορά μερικών Μπελαρά και Ραφάλ κλπ. Τι άλλο σας λείπει για να πείτε ότι υπάρχει στρατηγική? Πρώτα-πρώτα, ξέρετε, μια στρατηγική έχει ένα στόχο. Ναι. Έχει ένα στόχο τον οποίο, βάσει του οποίου και χαράσεται αυτή η στρατηγική. Παραδείγματος χάρη, πώς θα φτάσουμε στην επίλυση των προβλημάτων, γιατί αυτός είναι ο στόχος με την Τουρκία. Θεωρούμε ότι ο χρόνος μας βοηθάει ή δουλεύει εναντίον μας? Η απάντηση είναι πάντα ο χρόνος δουλεύει υπέρ σου αν τον εκμεταλλεύεσαι το χρόνο, τον αξιοποιείς. Ναι. Παραδείγματος χάρη, να έχουμε μπροστά μας ένα χρόνο μέχρι την αναμενόμενη όξυνση λόγω της συμβίωσης της εκατονταετίας και λόγω των εκλογών, εκατονταετία από τις συνθήκες της Λοζάνης. Άρα πρέπει να τρέξουμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα σε αυτή την περίοδο, να εκμεταλλευτούμε αυτή τη χρονική περίοδο προκειμένου να κερδίσουμε όσα μπορούμε παραπάνω να κερδίσουμε για να είμαστε πιο έτοιμοι. Ναι. Επίσης, διαδικασία. Πώς θα λύσουμε τα προβλήματα? Η Ελλάδα δεν έχει αποσαφηνίσει στο μυαλό της πώς θα λύσει τα προβλήματα με την Τουρκία. Έχει δοκιμάσει, αν θέλετε, και τις τρεις διαδικασίες που προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο. Και τον διάλογο, δηλαδή διαπραγματεύσεις, για να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, και την δικαστική, την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, που βεβαίως απαιτεί πριν από αυτό ένα συνυποσχετικό, δηλαδή να συμφωνήσουν σε κάποια τουλάχιστον πράγματα. Του Καραμανλή το 76 για την υφαλοκρηπίδα, λέτε τώρα. Ναι, και υποτίθεται. Ήταν μονομερής αυτή όμως, δεν περπάτησε. Ναι. Και υποτίθεται όμως ότι και σήμερα παραμένει, κατά τη γνώμη μου, εντελώς λανθασμένα, ως βασική στρατηγική, η προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Και το τρίτο, έχουμε δοκιμάσει την μεσολάβηση. Το βράδυ των ημείων, στα δύσκολα, προσφεύγουμε κάθε φορά, και το ίδιο έχει γίνει και στο Κυπριακό στο παρελθόν, προσφεύγουμε στα δύσκολα στην μεσολάβηση όπως της τελευταίας στιγμής από τους Αμερικανούς, θεωρώντας ότι είναι οι μόνοι που μπορούν να επιβάλλουν στην άλλη πλευρά κάποια αυτοσυγκράτηση. Γιατί μην γελιόμαστε, η μεσολάβηση δεν θα γίνει για να υπέρ των συμφερόντων μας, προφανώς. Ναι, αυτά που εμείς θέλουμε ακριβώς, αλλά μπορεί να είναι ενδεχομένως μία, αν θέλετε, επίλυση των προβλημάτων που θα έχει την σφραγίδα που δεν έχει, ας πούμε, το Διεθνές Δικαστήριο, ότι ό,τι αποφασιστεί, ό,τι συμφωνηθεί θα γίνει σεβαστό.
Λέω λοιπόν ότι έχουμε δοκιμάσει και τις τρεις διαδικασίες, δεν ξέρουμε ποια από όλες μας ταιριάζει, δεν έχουμε κάτι να σκεφτούμε καν ποια από όλες είναι η σωστή στρατηγική, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είχε ένα νόημα στη δεκαετία του 70 σωστά. Σήμερα γιατί δεν έχει, είναι... αυτό να το εξηγήσετε λίγο κύριε καθηγητά, θα ήταν ενδιαφέρον να το εξηγήσω γιατί. Γιατί οι θαλάσσιες ζώνες, οι οριοθετήσεις που λέμε αόζη, φαλοκρηπίδας, για να χαραχθούν στο χάρτη, ξεκινάει ο γεωγράφος, ο χωροτάκτης, από ξηρά. Ναι. Άρα από ένα νησί στη συγκεκριμένη περίπτωση, για το Αιγαίο όταν μιλάμε. Ναι. Το νησί λοιπόν αυτό έρχεται η Τουρκία και λέει, και θα πει στο Διεθνές Δικαστήριο μετάδιο, ότι πρώτον έχω 152 νησιά, βραχονησίδες, μικρότερα νησιά, τα οποία εδώ και καιρό την θεωρία των κρίζων ζωνών από το 96 θεωρεί ότι είναι αμφισβητήσιμα τουλάχιστον, αν όχι δικά της. Ναι. Και τώρα προσθέτει σε αυτά και τα μεγάλα νησιά, όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όταν λοιπόν ένα διεθνές δικαστήριο, το πρώτο πράγμα που θα κληθεί για να μπορέσει να χαράξει εκ των πραγμάτων τις θαλάσσιες ζώνες, θα ξεκινήσει από το να αποφασίσει σε ποιον ανήκει η ξηρά. Εκεί λοιπόν υπάρχει και ένα ενδεχόμενο, δεν πρέπει να υποτιμάτε ότι ενεργώντας ή σκεπτόμενο πολιτικά ένα διεθνές δικαστήριο, γιατί πάντα υπάρχει και πολιτική σκέψη σε όλα αυτά, ναι, θα πει ζητάει 152 νησίδια, ας τις δώσουμε και 10-20 της Τουρκίας για να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και επαναλαμβάνω, δεύτερο μεγάλο θέμα, ακόμη και αν λύσουμε τα προβλήματα με την Τουρκία μέσω διεθνούς δικαστηρίου, ποιος μας λέει ότι αυτή η Τουρκία, η σημερινή Τουρκία, άλλο ίσως η Τουρκία από το 1975-1977, η σημερινή Τουρκία θα αποδεχθεί την κρίση του δικαστηρίου ως τετελεσμένη, όταν έχουμε τα παραδείγματα άλλων κρατών, όπως η Κίνα για παράδειγμα, σε αντίστοιχη περίπτωση στην Σινική θάλασσα, όπου δεν δέχεται το τελικό αποτέλεσμα επειδή δεν συμφέρει. Λοιπόν, όμως έτσι πού οδηγούμαστε, κύριε Βαλινάκη? Δηλαδή, καταρχάς η Τουρκία για να πάμε στο δικαστήριο, στο διεθνές, θα πρέπει να έχει, το ξέρετε καλύτερα από μένα, προκαταβολικά δεσμευτεί ότι θα το αποδεχτεί. Και δεύτερον, αν στη Χάγη δεν μπορεί να λυθεί το πράγμα, αν διάλογος έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση δεν μπορεί να γίνει, άρα τι, περιμένουμε πότε θα μας σκάσει το θερμό επεισόδιο ή ακόμη και κάτι χειρότερο, και ως τότε υποθηκεύουμε τις μελλοντικές φοροαπαλλαγές μας, τις συντάξεις μας, τα πάντα όλα, αγοράζοντας ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει από εξοπλιστικά? Αυτό είναι λοιπόν που λέω ότι είναι το βασικό, το οποίο δεν έχουμε κάνει και το οποίο πρέπει τουλάχιστον να σκεφτούμε και να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Αυτό δεν γίνεται ούτε από μια μέρα στην άλλη, ούτε από έναν ή δύο ανθρώπους. Γίνεται από ένα κυσέα το οποίο δουλεύει πάνω σε αυτό και θα χρειαστεί χρόνος για να το κάνει αυτό, πολλές συνεδριάσεις. Χρειάζεται η βοήθεια των ειδικών, υπάρχουν πολλά καλά μυαλά στην Ελλάδα και στρατιωτικά και εμπειρογνώμονες γενικότερα, δηλαδή για τον υβριδικό παραδείγματος χάρη πόλεμο, αλλά και υπάρχουν και πολύ καλοί διεθνολόγοι, νομικοί ή των διεθνών σχέσεων. Λοιπόν, με τη βοήθεια των ανθρώπων που ξέρουν, αλλά κυρίως η κυβέρνηση, ναι, και τα πολιτικά κόμματα, θα έλεγα τα βασικά τουλάχιστον, θα έπρεπε να έρθουν σε μια συνεννόηση ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ο οποίος να ταιριάζει πλέον στη χώρα μας ως βασική στρατηγική, και βάσει αυτής της στρατηγικής να δουλέψουμε. Αυτό λοιπόν δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει στο μυαλό μας και πηγαίνουμε από μέρα σε μέρα σειρώμενοι από τα γεγονότα, χωρίς πηξίδα ή αν θέλετε με μια πηξίδα της δεκαετίας του 70, όταν τα δεδομένα, μάλιστα, έχουν αλλάξει ειδικά από εκείνη τη δεκαετία. Κάτι τελευταίο. Ναι. Όχι, ολοκλήρωσε τη σκέψη σας, παρακαλώ. Έχουμε μια πολύ ισχυρή Τουρκία σε σχέση με την Τουρκία της δεκαετίας του 70. Είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τότε δεν ήμασταν. Υπάρχει η συμφωνία η διεθνής του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας που δεν είχαμε στη δεκαετία του 70. Ναι. Άρα έχουμε και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τις εξελίξεις. Τα βάζουμε κάτω και αποφασίζουμε ποιος είναι, αν θέλετε, ο συνδυασμός των διαδικασιών που περιέγραψα προηγουμένως, που μπορεί να μας οδηγήσει στο μέγιστο, στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ναι. Αλλά βάζουμε το μυαλό μας κάτω. Ναι. Εγώ δεν βλέπω μυαλό να βάζουμε κάτω. Βλέπω κάτι υπεραπλουστεύσεις δεξιά και αριστερά περί απομονωμένου Ερντογάν, περί υπεροπλίας ελληνικής δεδομένης, περί 1% να μην ανησυχούμε. Και βλέπω όμως αντίθετα ότι αυτό δεν περνάει στην κοινή γνώμη, διότι σας είπα και προηγουμένως, η θερμομέτρηση χθεσινή δείχνει ότι ο ελληνικός λαός ανησυχεί. Μόνο ένα 10% είναι αυτοί που δεν ανησυχούν καθόλου. Άρα κάτι υπάρχει, κάτι μας ανησυχεί, κάτι μας προβληματίζει. Μάλιστα. Αυτό δεν πρέπει σε επίπεδο οργανωμένης πολιτείας να απαντηθεί? Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Βαλινάκη, για να κλείσουμε.
Πολλή κουβέντα γίνεται για τα 12 ναυτικά μίλια. Το ακούσαμε και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Τσίπρα. Ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε, θα σας πω ότι κατά τη γνώμη μου τα 12 μίλια είναι ένα πολύ δευτερεύον πρόβλημα μπροστά στο πρωτεύον που είναι η ΑΟΣ. Και είναι πάρα πολύ απλό και αναρωτιέμαι πόσο ο κόσμος έχει τόσα χρόνια κολλήσει στα 12 μίλια και όχι στην ΑΟΣ. Mm. Γιατί τα 12 μίλια είναι μια πολύ μικρή έκταση του Αιγαίου ή πέρα από το Αιγαίο, ενώ η ΑΟΣ είναι τέσσερις φορές η έκταση της Ελλάδας, της υπηρετικής Ελλάδας. Έτσι. Έχω γράψει και ένα βιβλίο, «Η Ελλάδα των Τεσσάρων Θαλασσών», που τα εξηγώ αυτά, και τι ακριβώς είχα κάνει τότε με τις οριοθετήσεις, με τις γειτονικές χώρες, γιατί απέδιδα ακριβώς πολύ μεγαλύτερη σημασία σε αυτό παρά στα 12 μίλια. Για δείτε σε έκταση τι είναι τα 12 μίλια, πόσα θα κερδίσει η Ελλάδα αν πάει από τα 6 στα 12 και πόσα θα κερδίσει η Ελλάδα αν πάει σε οριοθετημένη ΑΟΣ με τους γείτονές της. Γι' αυτό και τότε ως υφυπουργός είχα κοιτάξει να οριοθετήσουμε όσες μπορούμε περισσότερες από τις σχέσεις μας με τις γειτονικές χώρες. Λιβύη, Αίγυπτο, όλα αυτά είναι πηγή πλούτου για την Ελλάδα. Πολύ μεγαλύτερο πλούτο από τα 12 μίλια που έχει ένα συμβολισμό. Ναι, εντάξει, είναι η κυριαρχία που, αν θέλετε, σε συμβολικό κυρίως επίπεδο σε βοηθάει περισσότερο. Αλλά σε ένα κλειστό χώρο όπως είναι το Αιγαίο, όπου περνούν κάθε μέρα εκατοντάδες πλοία και στρατιωτικά πλοία με τη λεγόμενη αυλαβή διέλευση, δεν σημαίνει και πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με τον τεράστιο πλούτο που είναι για την Ελλάδα και μάλιστα σε μια εποχή που το ενεργειακό είναι τόσο σημαντικό, το ανέλυδε το ζήτημα των οριοθετήσεων με τις γειτονικές χώρες σε επίπεδο ΑΟΣ. Αυτό είναι για μένα το πολύ βασικό. Και μετά όταν κλείσεις τη συζήτηση για την ΑΟΣ με τον γείτονά σου, τότε στο εσωτερικό αυτής της περιοχής που είναι ΑΟΣ δική σου, μπορείς να κάνεις και 12 μίλια και 10 μίλια και 24 μίλια που είναι η συνορεύουσα ζώνη, ένα πλεονέκτημα που δεν το έχουμε ποτέ μας αξιοποιήσει, ενώ είναι πολύ σημαντικό γιατί σημαίνει καλύτερη άμυνα για το μεταναστευτικό. Όλες οι θαλάσσιες ζώνες και το κλείσιμο των κόλπων που επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όλα αυτά όμως θέλουν ένα οργανωμένο κράτος. Όχι να πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο χωρίς να βάζουμε κάτω το κυριότερο πλεονέκτημά μας απέναντι στην Τουρκία. Το μυαλό μας. Κύριε Βαλινάκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη συζήτηση και τον χρόνο. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.